Θα επαναλάβω αυτό που δήλωσα χθες. Τα ψηλά δανειστικά επιτόκια είναι έγκλημα οικονομικό εις βάρος του συνόλου της οικονομίας και στο τέλος θα πληρώσουν αυτό το έγκλημα και οι ίδιες οι τράπεζες και ο συνεργατισμός. Δεν μπορεί να ελπίζουμε για επανεκκίνηση της οικονομίας με τέτοια δυσβάστακτα δανειστικά επιτόκια. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η Βουλή άφησαν αρκετό χρόνο τόσο σε ανεξάρτητους θεσμούς όσο και στο τραπεζικό τομέα και στον συνεργατισμό να κάνουν τις προσπάθειές τους για μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι ότι ενώ οι καταθέτες είναι εγκλωβισμένοι και δεν έχουν επιλογή, μειώθηκαν κάθετα τα καταθετικά επιτόκια. Αλλά την ίδια ώρα δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Είμαστε σε συνεργασία με την κυβέρνηση και επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα. Από τη στιγμή που οι ανεξάρτητοι θεσμοί και ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχουν λύσει το πρόβλημα, είναι απαραίτητη και αναγκαία η παρέμβαση της πολιτείας. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που αυτή η πολιτεία πρέπει και θα παρέμβει και θα παρέμβουμε. Είμαστε ενδεχομένως η εξαίρεση στον κανόνα παγκόσμια, όπου κανένας δανειζόμενος δεν ξέρει το επιτόκιο που θα πληρώνει. Επειδή ο κάθε δανειζόμενος είναι σε αδύνατη θέση όταν διαπραγματευόταν το δάνειο, γιατί πλέον δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, γιατί υπάρχουν νέα δάνεια. Έβαζαν τέτοιους όρους οι τράπεζες, ούτως ώστε ενώ η συμφωνία ήταν παραδείγματος χάριν Euribor συν 2% ή συν 3%, μειωνόταν το Euribor που τώρα είναι κάτω από μονάδα, αλλά παράλληλα αυξανόταν το επιπρόσθετο που χρέωνε η τράπεζα. Είναι περιπτώσεις που βάζουν, ενώ ήταν οι συμφωνίες συν 2% πάνω στο Euribor, σήμερα ο δανειολόγος να πληρώνει και 4 και 5%. Γιατί κάποια μικρά γράμματα σε αυτά που υπογράφουν οι δανειζόμενοι έδιναν την δυνατότητα στις τράπεζες να αλλάζουν κατά το δοκούν τα επιτόκια. Αυτές ήταν συμπεριφορές που στραγγάλισαν και στραγγαλίζουν την δυνατότητα μείωσης της ύφεσης και δημιουργίας έστω και μικρών ελπίδων για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας στο εγγύς μέλλον. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, το θέμα των πιστωτικών καρτών, που σήμερα λόγω του ότι δεν δίδουν και άλλα όρια οι τράπεζες και ο συνεργατισμός, ο απλός πολίτης εξαντλεί και όλα τα περιθώρια του στην πιστωτική του κάρτα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μέχρι και 20 και 22% επιτόκια πάνω στις πιστωτικές κάρτες. Αυτές οι αυθαιρεσίες θα τύχουν και τη χάνουν εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού
σοβαρότατης μελέτης. Επαναλαμβάνουμε, είμαστε σε συνεργασία στο ανώτατο επίπεδο με την κυβέρνηση. Τις ίδιες έγνοιες ανησυχίες και προβληματισμούς τις συμμερίζεται ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεργαζόμαστε για αυτά τα ζητήματα και θα έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι υπό μελέτη, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πρώτον, τα δανειστικά επιτόκια δεν μπορούν να συνεχίζουν να είναι 3 με 4 μονάδες πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεύτερον, δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή η κατάσταση όπου οι τράπεζες, ενώ μειώνεται το Euribor, να αυξάνουν την επιπλέον τους χρέωση. Και τρίτον, η διευθέτηση του θέματος των πιστωτικών καρτών.